μπει τον άνθρωπο αυτόν. Καλησπέρα, Μάριε. Καλησπέρα, Νίκο. Τι Μάριε, Μάριε, δεν το πιστεύω αρχικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάριος Φραγκούλης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, από την καρδιά μου. Μάριε, τι είσαι στην Αμερική, έτσι δεν είναι? Είμαι στη Νέα Υόρκη, όπου εντάξει επικρατεί ένας μικρός χαμός εδώ. Τι γίνεται? Υπάρχουν πολλά θύματα και... Εντάξει, προσπαθούμε, εντάξει, εμείς είμαστε καλά, ευτυχώς. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο πολύ στο σπίτι, να βλέπω ταινίες, παραστάσεις στην τηλεόραση, αλλά δυστυχώς το Broadway έχει κλείσει τελείως. Υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση σε αυτό το θέμα. Μάριε, πώς είναι τώρα εκεί? Ενώ πώς είναι και από την άποψη, ας πούμε, ρε παιδί μου, ειδικά εκεί στα θέατρα, στο Broadway, όλο αυτό, η Νέα Υόρκη, που είναι μια πόλη η οποία τη χαρακτηρίζει όλο αυτό. Δυστυχώς είναι όλα κλειστά, Νίκο, είναι όλα κλειστά. Πώς είναι η αίσθηση? Μεγάλη, η αίσθηση είναι ότι είναι μια ερυπωμένη πόλη, ας πούμε, δηλαδή υπάρχουν τα φώτα πάλι, οι μαρκίζες και τα υπόλοιπα, αλλά δυστυχώς είναι μια άδεια εικόνα κατά κάποιο τρόπο και είναι πολύ λυπηρό μετά από τόσα χρόνια, ερχόμενος κάθε χρόνο αρκετές φορές να βλέπεις αυτή την ερημιά. Πω ρε Μάρη. Είναι δύσκολο. Μάρη, εσύ τώρα να ρωτήσω κάτι. Εσύ λοιπόν όλο το κομμάτι του... ήσουν στην Αμερική, Νέα Υόρκη με τον κορονοϊό, με το που έγινε. Ήτανε να έρθεις στην Ελλάδα, ήταν να έρθεις το Μάρτι, θα ερχόσουν να κάνεις κάποιες συναυλίες. Να έρθω περίπου μέσα Μαρτίου, γιατί τον Απρίλιο είχα μια σειρά συναυλιών, πιάνο φωνή, δηλαδή σαν κλασικές συναυλίες, στα Μέγαρα στην Ελλάδα και στην Κρήτη, που έχει φτιαχθεί ένας φοβερός νέος χώρος στο Ηράκλειο. Ωραία. Αλλά δυστυχώς τα ματαιώσαμε όλα. Ήρθα στη Νέα Υόρκη για να συνεχίσουμε μια δισκογραφική δουλειά που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου. Θέλω να μου πεις. Broadway duets. Συγγνώμη, σε διάκριση. Θέλω να μου πεις για τη δουλειά αυτή, γιατί τώρα και αυτό, αυτή τη στιγμή, το κομμάτι αυτό που θέλεις να τραγουδήσουν οι πάντες σχεδόν και θέλουν να τραγουδήσουν μαζί σου σε αυτό το δίσκο, πώς θα γίνει ο συντονισμός αυτή τη στιγμή με όλο αυτό που γίνεται? Έχετε σκεφτεί κάποιο τρόπο? Είναι δύσκολο, γιατί πάλι τον Μάιο θα γράφαμε το δίσκο. Στην Ελλάδα κιόλας, με μια φοβερή νέα ορχήστρα, τη Philharmonic of Athens, όπου θα γράφουμε τα τραγούδια του Sondheim και Bernstein και του Gershwin, πολύ σημαντικών συνθετών των musicals στο Broadway, με πολύ μεγάλες κυρίες του Broadway, δηλαδή όπως η Patti LuPone, η Bernadette Peters, ονόματα 38 που έχουν δώσει έτσι το καλύτερο σε αυτό σε πολλούς ρόλους. Ναι, άρα λοιπόν εσύ ήσουν πολύ έτοιμος να κάνεις πολλά πράγματα. Είχες βάλει δηλαδή σε μία σειρά, τα είχες οργανώσει με τέτοιο τρόπο. Είχες έρθει πάλι η Ελλάδα, δεν είχες έρθει πριν τα Χριστούγεννα εκεί κοντά, ή κάνω λάθος? Πηγαίνω, έρχομαι στην ουσία. Είχα έρθει για τα Χριστούγεννα και μετά έφυγα πάλι. Δηλαδή ήρθα Νέα Υόρκη, ξαναγύρισα Αθήνα, αλλά ήρθα πάλι Νέα Υόρκη ώστε να τελειώσω το δίσκο, εφόσον δεν θα γινόταν και οι παραστάσεις με το πιάνο, οι κλασικές παραστάσεις. Και έτσι είπα τουλάχιστον να δώσω μια συνέχεια στα ντουέτα, στη δισκογραφική δουλειά που θα πραγματοποιούσαμε αυτόν τον καιρό. Θέλω να Αλλά δυστυχώς και εδώ υπήρχε ένα close down. Κλείσαν όλες τις παραστάσεις του Broadway και η Patti LuPone που έπαιζε στο Company του Stephen Sondheim έπρεπε να κλείσει την παράστασή της. Δυστυχώς. Μάριε, θέλω να μου πεις το εξής τώρα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι με το δικό της τρόπο αντιμετωπίζει και η Αμερική και η Νέα Υόρκη όλο το κομμάτι αυτό με τον κοροναϊό. Θέλω να πάμε λίγο σε κάτι άλλο. Γιατί προσπαθούσα να σκεφτώ, διάβαζα το βιογραφικό σου και ήθελα λίγο να σε πάω πάρα πολύ πίσω, να σε πάω στην ηλικία, γιατί διάβασα ότι από πάρα πολύ μικρός ήταν σχεδόν μονόδρομος ότι θα ακολουθήσεις το κομμάτι της μουσικής με κάποιο τρόπο, από πολύ μικρός... Με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, επαφή φαινόταν ότι εκεί πέρα χτυπάει η καρδιά σου. Φανταζόσουν... Στην ουσία, ξέρει να σου πω την συγγνώμη σε διακόπτω, παρακαλώ. Αλλά είχα ξεκινήσει με το όνειρο να γίνω ηθοποιός. Δηλαδή, δεν υπήρχε το θέμα της μουσικής, ενώ είχα πάει στο Δύο Αθηνών και σπούδαζα με τον Παντελή τον Δεσποτίδη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός βιολιστής και τα λοιπά, και ένας από τους πιο σπουδαίους στην Ελλάδα. Ήταν μάλιστα ο Παλάντιος διευθυντής του ναι. Δύο Αθηνών τότε. Ναι. Πολύ σοβαρές σπουδές, αλλά δεν σκέφτηκα ότι θα γίνω βιολιστής ή ότι θα ακολουθήσω τη μουσική ως
το κυρίως θέμα, ας πούμε, στην επαγγελματική μου ζωή. Και έτσι πήγα δραματική σχολή στο Λονδίνο, 3 χρόνια, στην Guildhall School of Music and Drama, να σπουδάσω ηθοποιός. Δεν έχεις σταματήσει, παιδί μου, με τις σπουδές και εσύ. Τις αγαπούσες τις σπουδές τώρα, μην κρυβόμαστε. Είχες μία έπεση, αγαπούσες το να μαθαίνεις. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω άλλο πράγμα. Φανταζόσουν ποτέ όλη αυτή την εξέλιξη που σου έχει συμβεί, δηλαδή πώς να σου πω, πέρα από τη χώρα σου την οποία την έχεις κατακτήσει, μας κάνεις και νιώθουμε πολύ περήφανοι για όλο αυτό που κάνεις και ευχαριστώ για την αγάπη σου που δείχνεις. Και την αγάπη σου που δείχνεις, που είναι πολύ ειλικρινής, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσε όλος ο κόσμος να σε ξέρει, δηλαδή να σε ξέρουν οι πάντες, να σε σέβονται οι πάντες και να είσαι αυτό που έχεις γίνει αυτή τη στιγμή? Προσπαθώ να μου πεις κάτι εννοώ, γιατί είναι πολλά παιδιά, ξεκινάνε, έχουν όνειρα, θέλουν κάπου να το φτάσουν. Η συμβουλή σου ποια θα ήταν? Μην το φοβηθείς καθόλου, μην το κάνεις συγκεκριμένα. Η συμβουλή θα ήταν να μην το βάζεις κάτω, ό,τι και να σου συμβεί. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες ανεβαίνοντας ή προσπαθώντας να σπουδάσεις ή όταν βγαίνεις στη σκηνή για πρώτη φορά. Υπάρχει δυστυχώς μεγάλος πόλεμος και από τους συναδέλφους τους ίδιους μέσα στο θέατρο. Και αυτό είναι που προσπαθούσα τόσα χρόνια να τα κρατήσω στο πίσω μέρος του μυαλού μου και να προχωράω συνέχεια μπροστά, να μαθαίνω συνέχεια, να συνεργάζομαι με πολλά διαφορετικά είδη μουσικών και τραγουδιστών και ερμηνευτών, όπως ας πούμε δεν μπορώ να βοηθήσω σε αυτό, συγγνώμη. Ο Hayward που έγραψε το Nights in White Satin, τον Moody Blues, ναι, όπου τραγουδήσαμε το Nights in White Satin στο πρώτο δίσκο και στην ουσία πούλησε πάνω από 3 εκατομμύρια δίσκους. Τότε υπήρχαν και εποχές που στην μετρούσαν ουσία οι δίσκοι ήταν, ναι, οι δίσκοι ήταν το μέτρημα που έβλεπες. Τώρα είναι τα χτυπήματα στο YouTube, νομίζω, περισσότερο. Έχει περάσει λίγο εκεί η εποχή. Σίγουρα, σίγουρα. YouTube, Instagram, Facebook, αυτά τα είδη τουλάχιστον. Αλλά τουλάχιστον ξέρεις, αν είσαι ένας live τραγουδιστής και ξέρεις ότι αγαπάς το κοινό σου και το σέβες το κοινό σου, ότι δεν θα χάσεις ποτέ αυτή τη σχέση. Και βέβαια, δεν χαλάει αυτό. Οπωσδήποτε. Μάρια, το καλοκαίρι τελικά θα κάνεις κάποιες συναυλίες στην Ελλάδα, γιατί συντάχθηκες και εσύ πολύ με τους υπόλοιπους στο κομμάτι αυτό. Πολλοί τραγουδιστές είπαν ότι οκ, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, έστω με τις συνθήκες. Άφησέ μας εμάς, δεν θα πληρωθούμε εμείς. Πάμε να κάνουμε κάποιες συναυλίες, να μπορέσουν οι συνεργάτες, τεχνικοί και μουσικοί, να μην μείνουν εντελώς ξεκρέμαστοι. Θα κάνεις κάτι παρόμοιο κι εσύ? Θα το κάνουμε σίγουρα και με την Arieta Productions, με την Κική Δημητριάδη που έχουμε συνεργαστεί εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί θέλουμε πραγματικά να δώσουμε το παρόν μας, να είμαστε κοντά, να δώσουμε και δουλειά και τη χαρά και την ελπίδα σε όλους μας τους συνεργάτες, φωτιστές, τεχνικούς, όλοι όσοι μας βοηθάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν είναι στην ουσία το πρόβλημα για μας τους 10-15 ανθρώπους που πραγματοποιούμε μια αλφα καριέρα εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά για όλους αυτούς που συνεργάστηκαν τόσα χρόνια και έδωσαν τόσα πολλά από τον εαυτό τους. Και βιοπορίζονται. Σωστά. Και οφείλουμε να δώσουμε και εμείς κάτι πίσω αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο αυτή η σκέψη, ενώ έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πέρα από το κομμάτι της κανονικότητας που όλοι με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να το περάσουμε, ότι παιδιά, ερχόμαστε σιγά σιγά, γίνεται κανονικό το πράγμα, πάμε να φύγουμε λίγο από το φόβο. Τιμάς πάρα πολύ αυτό που λες και τη συνεργασία σου με τους ανθρώπους, που όλοι αυτοί ουσιαστικά είναι όλη η βάση για να μπορέσει να βγει ο ένας, άμα είναι ένας τραγουδιστής ή ένας θείασος ολόκληρος. Και χωρίς εκείνους δεν θα ήμασταν εμείς εδώ. Δηλαδή, μια παράσταση δεν γίνεται από έναν τραγουδιστή που βγαίνει και ξαφνικά άρχισε και τραγουδάει. Δηλαδή, είναι μια τεράστια ομάδα, όπως ξέρεις και εσύ. Έχεις μια φοβερή ομάδα στο στούντιο. Την καλύτερη ομάδα έχω, ρε Μάριε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Είστε πάρα πολύ. Τέλει και περνάω πάρα πολύ καλά κάθε φορά που βλέπω την εκπομπή σου. Α, μας βλέπει, ρε παιδιά, ο Φραγκούλης και έχουμε γίνει ρεζίλη. Μαύρε παιδά, ξέρουμε και εμείς ποιος μας βλέπει, κάνουμε εδώ πέρα εμείς όλα τα κλόουν. Και κάποιο τραγούδι έχει βγει, να πεις, Μάριε, με τον Ταλέσιο. Έχει βγει ένα νέο τραγούδι που ονομάζεται «Μη λυγίσεις ποτέ, La Soluzione», ένα ελληνοϊταλικό τραγούδι που στην ουσία σκεφτήκαμε με τον Gigi να παρουσιάσουμε. Τον Gigi το γνωρίζω εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί είχε συνεργαστεί και με τη Λάρα Φαμπιά. Είχαν τραγουδήσει ένα υπέροχο ντουέτο. Είναι ένας θρύλος, θα έλεγα, της ιταλικής μουσικής.
Και είπαμε και λόγω του κορονοϊού και λόγω του θέματος αυτού, μαζί με τον Σπύρο το Μεταξά και την Μάριαν Γεωργίου που γράψανε και έτσι επιμελήθηκα το τραγούδι αυτό, μαζί με τον Φραντσέσκο Μπότσα και την Βίκη Γεροθόδωρου που γράψανε τον ελληνικό-ιταλικό στίχο, να δώσουμε και εμείς έτσι το, την ελπίδα και τη χαρά σε όλο τον κόσμο. Μπράβο, σε όλο τον κόσμο που και υποφέρει αλλά και είναι και στο σπίτι τους και πρέπει να υπάρξουν αυτές οι αυστηρές μέθοδοι τουλάχιστον για μέχρι να ξεπεράσουμε αυτό. Και ταυτόχρονα όμως να μπορέσουμε να βρούμε και εμείς. Και ταυτόχρονα και αυτό το κομμάτι, σε εισαγωγικά η λέξη και χωρίς ότι θέλουμε, διασκέδασης με κάποιο τρόπο, γιατί και η μουσική είναι βάλσαμο, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Όταν συναντιούνται και δύο τόσο σημαντικές φωνές, φυσικά το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Μάριε, σε ευχαριστώ τόσο πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μου. Αλήθεια σου λέω. Από καρδιάς και να είστε πάρα πολύ καλά, παιδιά. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και συνέχεια. Καλό καλοκαίρι και σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε. Να είσαι καλά, Μάριε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.